Σε ετοιμότητα βρίσκεται όλος ο μηχανισμός σε επίπεδο Κρήτης εν ώψη της έλευσης του καιρικού συστήματος με το όνομα Μπάλος, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις νότιους ανέμους. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν από αύριο το μεσημέρι την Κρήτη και όπως εκτιμάται θα εκδηλωθούν νοτιοανατολικά της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, κυρίως στις περιοχές της Μεσαράς και του Δήμου Βιάνου. Αναμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα από την ερχόμενη Πέμπτη, από αύριο. Και για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί σχετικό δελτίο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Φυσικά δεν μπορούν να προβλεπτούν στο 100%, όμως αυτό το οποίο τονίστηκε από όλους τους φορείς είναι ότι βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Σίγουρα θα υπάρχουν κλιμάκια στις περιοχές που προαναφέραμε. Υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει συντονισμός, υπάρχει επαγρύπνηση και ευελπιστούμε και απευχόμαστε όλοι να μην έχουμε συνέπειες από αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Θα διαρκέσει μέχρι πότε? Μέχρι και την Παρασκευή. Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, συνεδρίασε εκτάκτως το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Όπως υποστήριξαν οι αρμόδιοι, υπάρχει ετοιμότητα, συντονισμός και επαγρύπνηση, ενώ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας Κρήτης. Οι πληροφορίες που έχουμε από τους μετεωρολόγους είναι ότι θα μας πλήξει περισσότερο στο νότιο-ανατολικό σημείο της Κρήτης. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, τόσο από την περιφέρεια όσο και από το Δήμο, όσον αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων. Η υπηρεσία μας είναι έτοιμη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, το προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα, θα υπάρχουν περιπολίες. Εμείς είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και με το σεισμό και με τα καιρικά φαινόμενα. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλες οι δομές υγείας της υγειονομικής περιφέρειας, τόσο τα νοσοκομεία μας όσο και οι μονάδες της πρωτοβάθμιας, κέντρα υγείας, τόμοι και πολυδύναμο περιφερειακά ιατρία. Κάλεσμα στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις οδηγίες αυτοπροστασίας απευθύνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι παράλληλα αναφέρθηκαν στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε σχέση με το καθαρισμό ποταμών, ρεμάτων, φρεατίων και όχι μόνο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, κυρίως πλημμυρικά φαινόμενα εντός των οικισμών. Για ρέματα έχουμε δώσει προτεραιότητα σε ρέματα που διασχίζουν οικισμούς και καταλαβαίνετε τους λόγους. Έχουν καθαριστεί το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αγωγού ομβρίων, αλλά κυρίως των φρεατίων, 13.000 περίπου στο Δήμο Ηρακλείου.